One, two, three, four. Είναι η πρώτη εκδήλωση που έχουμε σήμερα. Με εσάς αρχίζουμε. Είναι και η πρώτη εκδήλωση του φεστιβάλ μας για την φετινή επιτυχιακή έκδοση, την 25η. Η εκδήλωση συγκεκριμένα ήταν ασχολείται με τις ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις με όχημα στον κινηματογράφο. Έχουμε τις τρεις ομιλήτριες μαζί μας. Τη Δόκτωρ Λίλιαν Τσιαβού, που είναι επικεντρωμένη στην ψυχοεκπαιδευτική προσέγγιση του κινηματογράφου, συγγραφέας και συγγραφέα δημοσιοποιητικών προγραμμάτων e-learning του ΕΠΑ, την κυρία Χατζηκωνσταντίνου Σωτηρία, ψυχολόγος μέλος της προσωπικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης Υγείας Παρεμβάσεις, και τέλος την κυρία Αδαμαντία Ζαφυροπούλου, που από ό,τι πήρε τα αυτή μου, τη φωνάζουν Άντα. Εκπαιδευτικός πτυχιούχος ψυχολόγος, θέλω να ρωτήσω πρώτα εσάς, κυρία Άντα. Πώς συνδέεται, για να καταλάβουμε, πώς συνδέεται η ψυχολογία με τον κινηματογράφο? Η ψυχολογία με τον κινηματογράφο συνδέεται με πάρα πολλούς τρόπους. Ο κυριότερος είναι ότι στην ουσία ό,τι αποκονίζεται είναι κάτι από αυτά που έχουμε εμείς νιώσει, από αυτά που έχουμε εμείς βιώσει. Οπότε υπάρχει μια ταύτιση ανάμεσα σε αυτό που εμείς έχουμε μέσα και σε αυτό που βλέπουμε στην οθόνη. Είναι και η κινηματογράφο θεραπεία. Η κινηματογράφο θεραπεία ουσιαστικά είναι το εξής. Είναι μια μορφή, μάλλον είναι ένα εργαλείο ψυχοθεραπείας όπου ο κινηματογράφος χρησιμοποιείται με σκοπό να εξορίξει συναισθήματα, να βοηθήσει τον πελάτη, την πελάτησα να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, να τον βοηθήσει να ξεπεράσει κάποια πράγματα, να θεραπεύσει κάποια ζητήματα, τέλος πάντων, ή να διαχειριστεί κάποια ζητήματα που τον απασχολούν. Αυτό είναι η κινηματογράφο. Και τέλος να ρωτήσουμε εσάς, κυρία Σωτηρία, πόσο πιστεύετε πόσο θα βοηθούσε να χρησιμοποιηθεί όντως στην εκπαιδευτική διαδικασία ο κινηματογράφος και πόσο όντως μπορεί να επηρεάσει τους νέους? Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί όπως είπα και στην ομιλία μέσα, μέσω μιας ταινίας μπορείς με έναν πιο άμεσο και πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίσεις ζητήματα που πιθανόν να δυσκόλευαν να τα προσεγγίσεις με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτό σε ένα πρώτο επίπεδο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όπως είπαν και οι άλλες δύο ομιλήτριες, από κάτω διακινούνται διάφορα πράγματα που μπορεί να είναι μορφητικά, είτε στο συναίσθημα, είτε στην έκφραση κάποιων πραγμάτων που είναι πιο εύκολο να γίνει μέσα από μια κινηματογραφική ταινία. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για πάρα πολλά ζητήματα στην εκπαίδευση. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ και τέλος. Φέτος κλείνει το φεστιβάλ 25 χρόνια. Θα θέλετε να δώσετε κάποια ευχή, κάτι να πείτε? Για αυτή την επαιτειακή μας έκδοση. Ναι, γιατί είναι επαιτειακή. Τι να ευχηθώ, εγώ ή... Όλοι, κάθε μία από την δικιά της ευχή, μπορείτε να αρχίσετε. Να ευχηθώ 250 χρόνια να είναι, να ευχηθώ όλη τη στήριξη την απαραίτητη που χρειάζεστε να έχετε και την έμπνευση και την δημιουργικότητα, να κάνετε τόσο ωραία πράγματα και οι δύο ταινίες που χρησιμοποίησα εγώ ήταν εμπνευσμένες από τα ζάνια. Να ευχηθώ να είστε πάντα καλά, να κάνετε αυτό που σας αρέσει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να είμαστε εδώ και τα επόμενα 25 χρόνια και να είμαστε παρέα και να γινόμαστε και εμείς μαζί σας παιδιά. Πολύ μας άρεσε η ευχή μας. Και τέλος εσείς, κύριε Λίγη. Να τα χιλιάσετε. Είναι πολλά, πολλά χρόνια. Όχι, τίποτα δεν είναι αρκετό. Τίποτα δεν είναι αρκετό. Έτσι, μ' αρέσει αυτό. Πολύ ωραίο. Ωραία. Και κυρίως να δίνετε πνοή, να δίνετε χώρο καταρχήν και φιλοξενία σε κινηματογραφιστές, σε ταινίες. Και να βλέπουμε ωραίες ταινίες που μπορούν να αξιοποιηθούν και μέσω της εκπαίδευσης αλλά και με άλλους τρόπους. Ο κινηματογράφος είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο και μπορεί να αξιοποιηθεί σίγουρα με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.